Καλησπέρα φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Μπορεί ο κύριος Ψινάκης να μην πήρε 70%, αλλά 70% ήταν ουσιαστικά αυτοί που ψηφίσανε τις άλλες παρατάξεις που ψηφίσανε με μια άλλη προοπτική, η οποία δεν ήταν μακριά από αυτή την αντίληψη του κυρίου Ψινάκη. Δεν ήταν μακριά βέβαια και από την αντίληψη να ψηφίσουμε νέο και άφθαρτο πρωθυπουργό, να ψηφίσουμε μη πολιτικά άτομα όπως τον Μπέο και διάφορους άλλους. Με βάση αυτό που είπε και ο σύντροφος ο Πρωτούλης, νομίζω ήρθε η στιγμή να σκεφτούμε όλοι τα κριτήρια που πρέπει να πάμε στις εκλογές. Γιατί ήδη και στην περιοχή μας, όπως και στην κεντρική πολιτική σκηνή, ήδη κάποιοι έχουν πάρει την κουτάλα και ανακατεύουν. Και στην περιοχή μας πάλι ετοιμάζονται να εμφανιστούν άφθαρτοι, άτομα τα οποία υποτίθεται θα φέρουν το καινούργιο κτλ. Αλλά θεωρούμε ότι πια όλοι έχουμε την εμπειρία των τελευταίων χρόνων, της τελευταίας δεκαετίας, γιατί κάποια στιγμή όταν μας πλησιάζουν τα τελευταία χρόνια, έχουμε πια το θάρρος και σαν στελέχη του κόμματος και σαν άτομα να απευθυνθούμε στον κόσμο και να του πούμε ότι πια έχεις και εσύ την εμπειρία. Δεν είναι ανάγκη μόνο να ρωτάς το κουκουέ για κάποια ζητήματα. Ήδη τα ζεις. Ήδη τα έχει ζήσει και στην περιοχή μας. Σήμερα διαμορφώνεται μια καινούργια κατάσταση τόσο πανελλαδικά και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο δήμων, που καινούργια άτομα βλέπουν με διαφορετικό μάτι αυτή τη συσπήρωση που ονομάζει το ΚΚΕ λαϊκή συσπήρωση και κατεβαίνει ενιαία σε όλη την Ελλάδα με συγκεκριμένα συνθήματα, συγκεκριμένα σύμβολα και συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο πιάνει για όλες τις περιοχές. Γιατί κάποιες στιγμές υπήρχε ένας κόσμος ο οποίος έλεγε ή και λέει ακόμα και σήμερα, ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Το πρόγραμμα κατά διαστήματα που είναι ενιαίο, είτε αυτό αφορά την αντισεισμική θωράκιση, οι κομμουνιστές δήμαρχοι, οι κομμουνιστές εκλεγμένοι και οι συνεργαζόμενοι με αυτούς, πήγαν ενιαία και τα βάλανε στους δήμους. Θα πάμε πάλι ενιαία και θα τα βάλουμε στους δήμους. Τι μέτρα πρέπει να παρθούν για την αντισεισμική θωράκιση. Τι μέτρα πρέπει να παρθούν για την αντιπυρική προστασία, για τα αντιπλημμυρικά έργα. Όταν τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι η λαϊκή συσπήρωση είτε στο Μαραθώνα, είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στα Χανιά, είτε στις περιφέρειες, δεν θα ασχοληθεί μόνο με τη λακκούβα ή με την αλλαγή της λάμπας, αλλά θα ασχοληθεί με τα μεγάλα ζητήματα, θα τα αναδείξει και θα καλέσει τον κόσμο να τα διεκδικήσει. Γιατί πια μπορεί να εξακολουθούν κάποιοι να λένε, ξέρετε, τα τοπικά θέματα δεν έχουν χρώμα, είναι πάνω από κόμματα. Αυτό όμως που δεν έχει χρώμα και είναι πάνω από κόμματα έπνιξε τη μάντρα, κατέστρεψε την ΚΟ μετά τους σεισμούς ή την Κεφαλονιά. Αυτό που δεν έχει κόμματα, δεν έχει χρώμα, είναι που κατέστρεψε την περιοχή μας μετά τις πυρκαγιές. Δεν είχε χρώμα και δεν είχε κόμμα, ενώ ήταν πολύ συγκεκριμένο όταν φεύγανε 700 άτομα από την πυροσβεστική και πηγαίνανε στα αεροδρόμια της Φράπορτ. Είχε συγκεκριμένο χρώμα και κόμμα και κατεύθυνση. Επομένως, σήμερα ο κόσμος έχει την εμπειρία γιατί πρέπει να ενισχύσει ακόμα πιο γρήγορα τους συνδυασμούς που υποστηρίζονται από το ΚΚΕ της λαϊκής συσπήρωσης, τους συνδυασμούς που πια έχουν αρχίσει και συγκεντρώνουν και πλατύτερο κόσμο, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να βρέθηκε είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε σε άλλες δυνάμεις, ή ακόμα και συντηρητικοί άνθρωποι που πια
μας πλησιάζουν και δέχονται να μπουν στα ψηφοδέλτιά μας. Δεν ήτανε, μπορεί να φαινόταν ότι δεν είχε χρώμα ή δεν είχε κόμμα η θέση που πήρανε μια σειρά δήμοι να δώσουν τα αποθεματικά που έλεγε πριν και ο σύντροφος τόσο τα προηγούμενα χρόνια όσο και τώρα, αλλά ήταν η συγκεκριμένη κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήρθανε και την εφαρμόσανε κατά γράμμα. Μόνο οι κομμουνιστές δήμαρχοι, μόνο οι κομμουνιστές εκλεγμένοι στα δημοτικά συμβούλια αντιδράσανε σε κάτι τέτοιο φαιναρά που σε ορισμένους δήμους αναγκαστήκανε να μην πάρουν τέτοιες αποφάσεις κάτω από την πίεση και τη δική μας και κάποια στιγμή και του κινήματος. Θα πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί που λένε ότι δεν έξω τα κόμματα και από την τοπική διοίκηση ή τους συλλόγους ή τα σωματεία είναι οι ίδιοι που αρνηθήκανε τις προτάσεις της Λαϊκής Συσπήρωσης και στο Μαραθώνα για να αυξηθούν οι ΚΑΠ. Καμία λέξη δεν είπανε και σε σχέση με αυτό το ζήτημα, αλλά ψηφίζανε κάθε τι που τους κατέβαινε από την κεντρική διοίκηση. Όταν εμείς λέγαμε ότι ξέρετε οι προϋπολογισμοί των δήμων ή της περιφέρειας πλέον δεν φτιάχνονται στους δήμους ή στην περιφέρεια αλλά είναι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιοι πάλι λοξά μας κοιτάγανε και λέγανε πάλι παιδιά πάλι τα ίδια αρχίσατε. Σήμερα όμως ακόμα περισσότερος κόσμος βλέπει αυτά τα ζητήματα. Στην περιοχή μας αναφέρθηκε και ο σύντροφος ότι κάποιοι ήρθανε με άλλα σχέδια. Εμείς όμως στην περιοχή μας πρέπει να αντιτάξουμε τα δικά μας σχέδια. Τι Δήμο Μαραθώνα θέλουμε, τι Ανατολική Αττική θέλουμε. Αυτό δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει αναδειχθεί. Το επόμενο διάστημα έχουμε τη δυνατότητα να το αναδείξουμε. Δεν μπορείς να έχεις μια περιοχή η οποία θέλεις από τη μια μεριά να φέρεις εκατομμύρια τουρίστες ή να φέρεις πώς το λένε, τουρισμό για τα αρχαία μας, για την περιοχή μας, για το brand name που υποτίθεται ότι ο κύριος ο δήμαρχος θα το ανέβαζε λες και περίμενε ο Μαραθώνας το ψινάκι για να φτιάξει brand name. Θα πρέπει να μείνουμε ότι στην περιοχή δεν μπορείς να μην έχεις αποχέτευση. Δεν μπορεί το δάσος του Σχοινιά να μην είναι κάτω από τον έλεγχο του Υπουργείου Υποδομών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να προστατεύεται, να φυλάγεται, γιατί το δάσος του Σχοινιά δεν αφορά μόνο το Δήμο του Μαραθώνα, αφορά όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Το ίδιο και οι παραλίες. Όμως αυτοί έχουν άλλα σχέδια και είχαν, αλλά τους χάλασε, έγινε ζημιά τόσο με τον δήμαρχο που από κάποιο σημείο και μετά ουσιαστικά τον αδειάσανε τη στήριξή του, ήρθε και η κρίση και επειδή τώρα πια θεωρούν ότι μπορούν να ανακάμψουν, εμφανίζουν νέους σωτήρες στην περιοχή, οι οποίοι μπορεί να μην προχωρήσανε μαζί με τον κύριο δήμαρχο το προηγούμενο διάστημα, αλλά σήμερα τους στηρίζουν ισχυρά συμφέροντα για να προχωρήσουν. Φίλες και φίλοι, όταν λέμε ότι εμείς μπορούμε να αντιτάξουμε το τι θέλουμε στην περιοχή μας, είμαστε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Δεν μπορείς να έχεις ημιμαραθώνιο ή μαραθώνιο ο οποίος να λειτουργεί με τους σπόνσορες και τους χορηγούς. Θέλεις ένα μαραθώνιο ή μαραθώνιο που θα έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της μη εμπορευματοποίησης, της ευγενούς άμυλας κτλ. Θέλεις μία περιοχή η οποία θα έχει ένα διαφορετικό τύπο ανάπτυξης, που οι παραλίες θα είναι ελεύθερες, που οι κάτοικοι όχι μόνο της περιοχής μας θα έρχονται στην περιοχή για να παραθερήσουν. Θέλεις ένα μαραθώνα και μία περιοχή η οποία θα έχει αποχετευτικό δίκτυο ή την ΕΙΔΑΠ, η οποία δεν θα είναι ανώνυμη εταιρεία αλλά θα είναι κάτω από τον έλεγχο του κράτους που θα δίνει το νερό
με την τιμή κόστους που η αποχέτευση θα ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι όπως τώρα τελευταία που είχε έρθει και ο κύριος Υπουργός Υποδομών και σε αυτή εδώ την περιοχή ήρθε να εκβιάσει τους κατοίκους το ότι θα πίνετε για χρόνια νερό από αμυαντοσωλήνες εάν το δίκτυο δεν το παραδώσετε στην ΕΙΔΑΠ. Για ποιο λόγο? Γιατί βιάζονται και για το λεκανοπέδιο της Αττικής όπως και με την περίπτωση της διαχείρισης των απορριμμάτων να περάσουν και την αποχέτευση και την ίδρυυση σε μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά θέλουν να την παραδώσουν καθαρή. Ήδη αυτά τα ζητήματα τα έχουμε αναδείξει. Ήμασταν η μόνη παράταξη και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να γίνει κτήμα του κόσμου αυτές οι θέσεις, οι οποίες είναι θέσεις οι οποίες είναι για τα συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής μας. Δεν μπορούμε πια να βολευόμαστε με τα προγράμματα φτώχειας που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία τα διαχειρίζονται και στο Δήμο μας ήδη με τα κοινωνικά φαρμακεία, παντοπολία κτλ. Πρέπει να διεκδικήσουμε ταυτόχρονα να υπάρχουν δωρεάν συστήματα υγείας. Ήδη από χρόνια ήμασταν η μόνη παράταξη της λαϊκής συσπήρωσης η οποία ναι μεν λέγαμε ότι χρειάζεται νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική. Σήμερα όλοι έρχονται και εμφανίζονται ότι πράγματι χρειάζεται νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική ή η ενίσχυση των κέντρων υγείας. Αλλά με ποιες προϋποθέσεις? Ο καθένας σήμερα νιώθει αυτή την ανάγκη. Εμείς τονίζουμε ότι πρέπει να είναι 100% στο δημόσιο, με μόνιμο προσωπικό, με σταθερή εργασία, με δωρεάν περίθαλψη του λαού, ο οποίος έχει πληρώσει αρκετά. Τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα, ήμασταν η μόνη παράταξη στο Δήμο του Μαραθώνα και σε άλλους δήμους που ουσιαστικά αναδείξαμε τα ζητήματα των εργαζομένων, τα ζητήματα του προσωπικού, τα ζητήματα των συμβασιούχων. Οι άλλες παρατάξεις που υποτίθεται ότι αντιπολιτευόντουσαν είτε το κύριο Ψινάκη είτε το κεντρικό κράτος, τίποτα, γαργάρα για όλα αυτά τα ζητήματα. Κανείς δεν έβαλε για την νομιμοποίηση των συμβασιούχων και κατά πόσο χρειάζεται αυτό και το τι ανάγκη υπάρχει για όλους τους κατοίκους να υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο, δεν θεωρούν ότι χρειάζονται οι καθαρίστριες στα σχολεία κάθε χρόνο και γι' αυτό ανανεώνουν τις συμβάσεις τους εδώ και χρόνια. Λες και είναι ένα θέμα το οποίο αρχίζει και τελειώνει. Ο σύντροφος, ο Πρωτούλης, αναφέρθηκε στο σύνολο για τη θέση μας για τους πυρόπληκτους κτλ. Εμείς να μείνουμε στο εξής. Επειδή πραγματικά δεν είναι ζήτημα να έρθουμε να το διαπιστώσουμε ή να σας πούμε εμείς ότι η όλη κατάσταση έχει τερματώσει. Πολλοί θα παίξουν και ήδη παίζουν και αυτό το διάστημα τι θα κάνουν για τους πυρόπληκτους. Ήδη έχουμε την εμπειρία 6 μήνες ότι ουσιαστικά έχουν γίνει τρίχες. Αυτά που είπε ο σύντροφος πριν για τους επαγγελματίες, για την αποκατάσταση κτλ. Η κυβέρνηση έχει τον αντίλογο. Α, δώσαμε 8.000 στους επαγγελματίες που καταστραφήκαν. Α, δώσαμε τα 580 τόσα ευρώ. Πότε τα δώσανε και όπου τα δώσανε? Που υποτίθεται ότι αυτά είναι λεφτά που με βάση τους νόμους τους που είναι από χρόνια ψηφισμένοι για τους σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, είναι κονδύλια που είναι του κρατικού προϋπολογισμού και έπρεπε ο κόσμος να τα έχει πάρει από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό αναδείξαμε εμείς από την πρώτη στιγμή ότι εδώ ο κόσμος πρέπει να διεκδικήσει 100% αποζημιώσεις. Ότι ο κόσμος ναι μεν μπορεί να συσπηρωθεί γύρω από τις όποιες επιτροπές έχουν φτιαχτεί, αλλά από κάποιο σημείο και μετά αυτές οι επιτροπές είτε στο μάτι είτε στους βουτσάρδες ήρθαν να παίξουν το ρόλο του αμορτισέρ. Και να το πούμε καθαρά και από αυτό το βήμα, το έχουμε καταθέσει ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν ο κόσμος το επόμενο διάστημα, οι κάτοικοι της περιοχής μας, όχι μόνο οι πυρόπληκτοι,
δεν πάρουν αυτή την υπόθεση στα χέρια τους, η ιστορία θα τραβάει σε μάκρος. Εμείς έγκαιρα προειδοποιήσαμε για να μην γίνει ό,τι έγινε στην ΚΟ, για να μην γίνει ό,τι έγινε στην Ηλία. Πρέπει να κινείται ο κόσμος, να διεκδικεί, να απαιτεί. Ήδη η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, πέρα από την επίθεση που έκανε και αναφέρθηκε ο Γιάννης, ότι φταίμε εμείς που καήκαμε, έστησε συγκεκριμένο μηχανισμό ο οποίος λειτουργεί αυτή τη στιγμή για να εκτονώνει την κατάσταση, για να πιάνει τον καθένα προσωπικά και να του λέει ότι θα σου λύσω το πρόβλημα. Και το προσωπικό πρόβλημα και να λυθεί είναι προσωρινό. Του χρόνου ποιος θα μαζέψει τα σκουπίδια στην υπόλοιπη περιοχή? Θα περιμένει οποιοδήποτε δήμαρχος, α, τώρα ανέλαβα και έφταιγε που παρέλαβα καμένη γη, το δάσος του Σχοινιά ποιος θα το φυλάξει? Τέτοια ζητήματα που πρέπει να αναδειχθούν, δεν πρέπει να τα αφήσουμε στα χέρια κάποιων που τις επόμενες μέρες μέσα από τα προγράμματά τους θα εμφανιστούν ότι θα λύσουν. Τέλος, για το ζήτημα του ΧΙΤΑ. Είμαστε η μόνη παράταξη, μόνο το ΚΚΕ και οι συνδυασμοί του τα προηγούμενα χρόνια, που ανέδειξε και έβαλε το ζήτημα ούτε στη φυλή ούτε στο γραμματικό. Όταν το είχαμε πρώτο αναδείξει, κάποιοι μας κυνηγάγανε. Όταν είχαμε πρώτο αναδείξει ότι η διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί αυτό λέγαμε, δεν έχει να κάνει μόνο αν θα έρθουν τα σκουπίδια στο ΧΙΤΑ του γραμματικού. Έχει να κάνει το τι διαχείριση θα έχουμε για την διαχείριση των απορριμμάτων, σε ποιανού χέρια θα είναι, ποιος θα λειτουργεί αυτό το θησαυρό που όλοι αναγνωρίζουν. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να είναι 100% στο δημόσιο, 100% στους δήμους. Ναι, καλή είναι η ανακύκλωση στην πηγή, αλλά σε ποιανού χέρια θα είναι, επειδή παίζει πάλι αυτές τις μέρες. Τι θα γίνει ο συγκεκριμένος χώρος? Είμαστε οι μόνοι που κάναμε ολοκληρωμένη πρόταση πώς να μετατραπεί, όταν μας λέγανε δοθήκανε τόσα εκατομμύρια και τα λοιπά στο συγκεκριμένο χώρο. Τέλος, τελειώνω λέγοντας το εξής. Τις τελευταίες μέρες παίχτηκε το καινούριο παιχνίδι αν θα ενωθεί ο Δήμος του Μαραθώνα με τη Ραφίνα και τα λοιπά. Να το ξεκαθαρίζουμε και να πάρουν θέση και οι όποιες άλλες παρατάξεις. Δεν έχει να κάνει ποιος θα ενωθεί με ποιον, έχει να κάνει με τους συγκεκριμένους νόμους που έχουν ψηφιστεί, με τον Καποδίστρια, με τον Γκλισθένη, με τον Καλλικράτη. Το τι τοπική διοίκηση θέλουμε το επόμενο διάστημα. Εμείς λέμε ότι θέλουμε τοπική διοίκηση αγωνιστική, η οποία θα αντιπολιτεύεται το συγκεκριμένο κράτος, τη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κατευθύνσεις της, θα παίζει ένα ρόλο δίπλα στο λαό, για τον λαό. Επίσης, επειδή πολλοί παίζουν το τελευταίο διάστημα με την νεολαία, άποψή μας είναι ότι η λαϊκή συσπήρωση και το ΚΚΕ πιστεύει ότι τώρα είναι η στιγμή, ακόμα και οι 17ρηδες, να κάνουν το βήμα, το θαραλέο, να έρθουν μαζί μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για το μέλλον τους. Το μέλλον τους είναι μαζί με τις δυνάμεις που αγωνίζονται κόντρα στη συντήρηση, το συμβιβασμό, κόντρα στο φασισμό, κόντρα στον πόλεμο. Και αυτές είναι οι δυνάμεις του ΚΚΕ σε δήμους, περιφέρειες, βουλή, ευρωβουλή. Θεωρούμε ότι πρέπει οι νέοι άνθρωποι να κάνουν το βήμα και να έρθουν μαζί μας με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης και στις περιφέρειες και στους δήμους. Σας ευχαριστώ πολύ.